Τρία φαγητά που μπορείς να φας όπως και δίποτε αυτήν εδώ ακριβώς στιγμή και να χάσεις ακόμα κι αν είσαι γλυκατζής και έχεις την κοιλιά. Πάμε να ξεκινήσουμε από το πρώτο, το οποίο είναι οι αυγόφετες. Οι αυγόφετες λοιπόν είναι το καλύτερο πράγμα που μπορείς να φας. Νομίζω ότι τρως γλυκό, είναι πιο αφράτο από pancakes, πιο αφράτο από το οτιδήποτε. Έχω κάνει τη συνταγή. Στη συνταγή μου γράφουν. Είναι αντιαισθητικό. Η μούρη είναι αντιαισθητική. Η κοιλιά σου είναι αντιαισθητική. Που είναι το φαγητό. Το φαγητό δεν σε νοιάζει, παιδιά. Δεν είμαστε γκουρμέ εστιατόριο. Θέλουμε να φάμε μία γρήγορη σε 5 λεπτά. Να φάμε, να φυσικό κοιλιά. Να νιώσω ότι τρως κάτι ωραίο, κάτι νόστιμο. Μπορεί να το φτιάξει ωραία. Μπορεί να το κόψει εσύ με μαχαίρι. Εγώ το κόβω με τα χέρια. Εντάξει, δεν μπορώ να το κρύψω πως τρώω. Είναι σαν να τρως γλυκό. Θα βάλεις στέβια, θα βάλεις ασπράδια, θα βάλεις τη φέτα του ψωμιού. Είναι ορισμένο έλεγχος μερίδας. Δεν υπάρχει καλύτερο φαγητό από αυτό. Τούμπανο. Full protein. Ό,τι καλύτερο. Πήγαινε δε στη συνταγή οπωσδήποτε. Πάμε στο δεύτερο φαγητό, το οποίο είναι το παγωτό μηδέν θερμίδων. Για ένα πράγμα τόσο. Έχουμε ένα σκουπ πρωτεΐνης, έχουμε φράουλες και έχουμε παγάκια. Και πρώτα χτυπάμε και βγαίνει ένα μείγμα τόσο με το συμπάθειο. Το τρως, σκας. Και είναι πεντανόστιμο. Είναι 200 θερμίδες. Έχουμε και γι' αυτό συνταγή. Και το τελευταίο είναι το καλύτερο, έτσι. Το καλύτερο. Το καλύτερο. Το οποίο είναι τι? Είναι ζελές χωρίς ζάχαρη, εντάξει. Μίλαγα με ένα παιδί που με βλέπει και με συνομιλεί. Σαρό μου λέει μέσα, σου λέει με το ζελέ. Λέει τρώω κάθε μέρα, λέει. Παιδιά, θα σας ικανοποιήσει το αίσθημα του γλυκού. Είναι μόνο πρωτεΐνη, εντάξει. Και μία μερίδα βγαίνει 1,5 λίτρο. Εντάξει. Δεν γίνεται να τελειώσει αυτό και να μην σκάσει. Είναι δύσκολο να το φας, εντάξει. Πρέπει να γεμίσεις την κουζίνα σου και την καθημερινότητά σου με τέτοια φαγητά. Που να τρως, να τρως, να τρως. Εάν είσαι λιχούδης, εάν είσαι γλυκατζής, εάν δυσκολεύεις να χάσεις την κοιλιά, πρέπει να το στήσεις το παιχνίδι με έναν τρόπο για να νικήσεις. Τρως από το μεσημέρι και μετά. Έτσι. Τρως 2-3-4 τέτοια φαγητά. Έχεις σκάσει και έχεις φάει 700 θερμίδες. Αυτό είναι το μυστικό. Αυτό είναι το μυστικό. Εντάξει. Τώρα, για να δεις πώς να φύγει η κοιλιά για το 24 και μια για πάντα, θα σου πρότεινα να πατήσεις το προφίλ μου, να πατήσεις το σύνδεσμο που έχω στο προφίλ μου και να δεις αυτό το 100% δωρεάν σεμινάριο που σου δείχνω ακριβώς αυτό.